Πάμε να ανοίξουμε μία συζήτηση με τον εκπρόσωπο των εμπόρων σε επίπεδο Ρεθύμνου. Είναι ο κύριος Πολιουδάκης. Κύριε Πολιουδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα από το Ρεθύμνο. Την τελευταία φορά που μίλησα με εκπρόσωπο εμπόρων, μου είπε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά στον κλάδο σας και δεν δουλεύει όπως θα θέλατε το click away. Έχει αλλάξει κάτι μέσα σε μία εβδομάδα? Δυστυχώς όχι, δεν άλλαξε. Παρότι είμαστε στην περίοδο των εορτών και περιμέναμε πώς και πώς την περίοδο αυτή τα καταστήματα για να δουλέψουν, με τη μέθοδο του click away, με ελάχιστα καταστήματα ανοιχτά, δυστυχώς δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει στην αγορά. Για να το συνδέσω με το προηγούμενο ρεπορτάζ που λέγατε τώρα, δυστυχώς επαληθευτήκαμε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το κανάλι σας, αν θυμάστε καλά, από τη συζήτηση που είχαμε το βράδυ με τον κύριο Γεωργιάδη, που επιμέναμε και είχαμε ζητήσει σαν Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης να ανοίξει στις 18 του Δεκέμβρη τα καταστήματα στην Κρήτη, μόνο στα περιφέρεια Κρήτης, επειδή είχαμε χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Μετά αυτά που ακούσαμε προηγουμένως από το ρεπορτάζ, δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Είδαμε ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι είχαμε 24 κρούσματα σε όλη την Κρήτη. Επειδή ο κόσμος και έχει πειθαρχήσει και είμαστε και πιο απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό που είχαμε ζητήσει εμείς από τον κύριο Γεωργιάδη να έχει γίνει, να έχει ανοίξει η αγορά στις 18 του Δεκέμβρη, να μπορέσουμε να δουλέψουμε και θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς δεν μας άκουσε ο κύριος Γεωργιάδης, είχε τις δικές του απόψεις. Επέμενε ότι η Κρήτη μπορούσε εκτός από το Ηράκλειο που ήταν σε ποσοστό πορτοκαλί να μην, η υπόλοιπη Κρήτη να ανοίξει και το Ηράκλειο να μην ανοίξει και γι' αυτό δεν την άνοιξε. Εκ των υστέρων επαληθευτήκαμε. Έχετε δυστυχώς δουλέψει σε ένα 10%, 15% σε σχέση με πέρυσι. Και αν, κύριε Πολιουδάκη. Και αν, δυστυχώς. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά, έκανε τη βόλτα του. Φάνηκε ότι ο καταναλωτής είχε ανάγκες για να τις ικανοποιήσει οι αγοραστικές. Τα μαγαζιά είχαν και οι καταστηματάρχες και τα μαγαζιά είχαν ανάγκες για να πουλήσουν. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Φαίνεται βουνό, κύριε Πολιουδάκη, αυτή η διαδικασία με το click away? Δηλαδή κατεβαίνει κόσμος στην αγορά, αλλά λέει πού να μπω τώρα στη διαδικασία, να πάρω τηλέφωνο, να μπω στο ίντερνετ. Μήπως κάπου αυτό χάνεται εκεί? Και αυτό και πολλοί που θέλανε, που δεν έχουν κάρτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά, θέλανε να ψωνίσουν μετρητά, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, βέβαια, ορισμένοι συνάδελφοι, μέσα στην απόγνωσή του και στο ζόρι που έχουν για επιβίωση, έδωσαν και με μετρητά. Ήταν στην πόρτα, έδιναν το εμπόριο, το καταναλωτή να το δει από την πόρτα χέρι με χέρι, και σε ορισμένες περιπτώσεις πήραν και μετρητά. Αυτό εγώ το δικαιολογικό απόλυτα. Γιατί ο κόσμος, σας είπα, και ο κόσμος είχε ανάγκη να ψωνίσει και τα μαγαζιά. Κύριε Πολιουδάκη, υπάρχουν επιχειρήσεις σε επίπεδο Ρεθύμνου που δεν έχουν ανοίξει? Αρκετές. Και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτό και μετά τις 7 του Γενάρη, θα ανοίξουν λίγες επιχειρήσεις, θα καταφέρουν να ανοίξουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σχεδόν συμπληρώνουμε τώρα με το τέλος του χρόνου σχεδόν 6 μήνες τα μαγαζιά και η αγορά κλειστά. Και τους υπόλοιπους 6 μήνες που ήταν ανοιχτά, με ελάχιστο έως καθόλου τουρισμό, δεν υπήρξε τζίρος. Πώς λοιπόν μια επιχείρηση ένα χρόνο ολόκληρο χωρίς δουλειά, χωρίς ζήρο, να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις που έχει και οι οποίες η μία πλακώνει την άλλη? Έτσι, μπορεί να υπάρξει μια προσωρινή αναστολή για 2-3 μήνες, αλλά στο τέλος θα βρίσκουμε όλα μπροστά μας. Μετά τις 7 του Γενάρη, τι πρέπει να γίνει? Εμείς ζητάμε πάλι, θα ξαναδούμε αν, επειδή ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη προχθές να λέει ότι εξετάζει η κυβέρνηση μετά τις 7 του Γενάρη να δει αν θα ανοίξει κατά περιφέρειες και ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο. Και λογικά, αν το κάνει αυτό, η πρώτη περιφέρεια που θα ανοίξει θα είμαστε εμείς σαν Κρήτη. Εάν δεν το κάνει αυτό, εμείς πάλι θα επιμείνουμε με την επιστολή που είχαμε στείλει στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς, θα την ξαναεπιμείνουμε, θα ξανακινητοποιηθούμε για να μας ανοίξει τουλάχιστον εμάς. Παρότι βέβαια έτσι ο τζίρος των εορτών χάθηκε. Μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις στο περίοδο των εορτών Χριστουγέννου τη Πρωτοχρονιά κάνουν κοντά στο 20% του τζίρου του χρόνου. Αυτό πάει τελείως, χάθηκε, δεν ξαναγυρίζει. Και παρότι ο Γενάρης και ο Φλεβάρης παραδοσιακά είναι νεκροί μήνες για την αγορά, με ελάχιστη κίνηση, έστω και αυτό ζητάμε να μας ανοίξουν για να μπορέσουμε κάτι να γίνει, κάπως να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι τζίρο υπάρχει στους μήνες, μην τυχόν αν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Και νομίζω ότι αυτό το σκηνικό παρόμοιο με το Ρέθυμνο έχει κυριαρχήσει και στους άλλους και σε άλλες περιφερειακές ενότητες του νησιού και στα Χανιά. Ακριβώς, και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Φαντάζομαι συνομιλείτε καθημερινά με συναδέλφους. Με συναδέλφους προέδρους, βεβαίως, το ίδιο η ίδια κατάσταση δυστυχώς επικρατήσει και επικράτησε τις γιορτές όλη την Κρήτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πρέπει και ζητάμε συνέχεια να, από εδώ και ύστερα η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει παραπάνω φοροαπαλλαγές και φορολαφρύνσεις και βοήθεια στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις για να επιβιώσουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει περίπτωση αν ανοίξουμε Φεβρουάριο-Μάρτιο να ελάχιστες επιχειρήσεις να ανοίξουν. Και σκεφτείτε τώρα τι ζημιά θα υπάρξει σε ολόκληρη την οικονομία και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Πολιουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.